Οι ανησυχίες του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας για τις εξελίξεις στην περιοχή και τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις επιβεβαιώθηκαν και με τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Υπουργό. Η πολιτική της εμπλοκής της Ελλάδας στα επικίνδυνα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρίχνουν τη χώρα και το λαό μας στο στόμα του λύκου. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα που διαπιστώνουμε ότι οξύνεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους Αμερικανούς, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία στο ουκρανικό μέτωπο. Και στις συνθήκες αυτές, παίρνοντας υπόψη ότι αυτή η αναμέτρηση του Ευρωατλαντικού μπλοκ με την Ρωσία μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας καλεί το λαό μας να δυναμώσει την πάλη του, να μην επικυρωθεί η κατάπτυστη συμφωνία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τις αμερικάνικες βάσεις. Να κλείσουν άμεσα οι στρατιωτικές βάσεις στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, το Στεφανοβίκιο και τη Λάρισα. Να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις από υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό και να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας μας σε στρατιωτικές νατοικές ασκήσεις, ιδίως αυτές που αποσκοπούν στην περικύκλωση της Ρωσίας.